Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τρέξει από το 2021 ως και το 2027. Σε αυτόν περιγράφονται οι προτεραιότητες της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Συνολικά το ποσό ανέρχεται στο 1.379.400.000.000 ευρώ. Πώς θα βρεθούν αυτοί οι πόροι? Η Κομισιόν εξέτασε εξονυχιστικά σε ποιους τομείς μπορούν να γίνουν περικοπές και πρότεινε να μειωθούν κατά περίπου 5% τα χρήματα που προβλέπονται τόσο για την κοινή αγροτική πολιτική όσο και για την πολιτική συνοχής. Οι δύο αυτοί τομείς καλύπτουν στον τρέχοντα προϋπολογισμό περίπου τα 3/4 αυτού. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να ξοδέψει περισσότερα χρήματα στο μέλλον? Πρώτον και κύριον για τον συνοριακό έλεγχο. Σχεδόν τριπλασιάζεται το προβλεπόμενο διαθέσιμο κόστος ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν 10.000 συνοριοφύλακες για την κάλυψη των ευρωπαϊκών χερσαίων συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του Εύρου, αλλά και την ακτοφυλακή στη Μεσόγειο θάλασσα. Μια άλλη μεγάλη αύξηση παρατηρείται στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να υπερδιπλασιαστούν τα προγράμματα για τους νέους, όπως το Erasmus, που προβλέπεται να λάβει 30 δισεκατομμύρια. Από πού θα προέλθουν αυτά τα επιπλέον χρήματα που προβλέπονται στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την εκπαίδευση και άλλες σχετικές δαπάνες? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εισαχθεί ένα καλάθι ιδίων πόρων, το οποίο θα βασίζεται στα έσοδα που θα προέλθουν από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων, αλλά και στο επιτόκιο που θα εφαρμοστεί στη νέα κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. Τελικά θα έχουμε έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για μια μικρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρύπα από τα περίπου 13 δισεκατομμύρια που ετησίως έδινε το Ηνωμένο Βασίλειο όχι απλά θα αντισταθμιστεί, αλλά θα υπερκαλυφθεί εξαιτίας της μείωσης των δαπανών σε βασικά προγράμματα, της δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, αλλά και των αυξήσεων στις εισφορές των υπολείπων κρατών μελών.